Λοιπόν, το μαγνήσιο βοηθάει στην καλή λειτουργία της καρδιάς και εμποδίζει τη συγκέντρωση χοληστερίνης στα τυχόματα των αγγείων. Το κάλιο είναι αντιαλλεργικό, νάτριο ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Το μαγνήσιο βοηθάει πάρα πολύ τον ανθρώπινο οργανισμό. Όλα αυτά μαζί προκαλούν έντονη διέγερση της νεφρικής λειτουργίας, δηλαδή διούρηση, και έτσι αποβάλλονται από τον οργανισμό οι τοξίνες και τα επιζήμια άλατα. Αυτά. Τι καταλάβατε, για πείτε μου τώρα εσείς. Μία παρόμοια πηγή είχα βρει στην Τίνο, ναι, που από τη μία μεριά του Στοριάκη υπήρχε μία λουτήρα που είχε βαρύ νερό, δηλαδή το πίνες και ξουκόλαγε, όπως είναι τώρα από εδώ, και η άλλη πηγή, η δεξιά ήταν εκεί, ήταν ελαφρύ νερό που όσο και να πίνες ήθελες κι άλλο, όπως αυτό εδώ. Λοιπόν, και βλέπω τέλεια ομοιότητα. Δηλαδή, βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, βέβαια εκείνο το άλλο που σας λέω ήταν πολύ πιο βαρύ. Δηλαδή, σε μπούκωνε. Έπινες μία γουλιά και δεν μπορούσες να καταπιείς άλλο. Νόμιζες ότι βάζεις μολύβι. Λοιπόν, και μου θύμισε αυτό. Ναι, στην Τίνο, στην Τίνο εκεί. Ελαφρύ, ναι, όπως ακριβώς, ναι, είπατε. Από εδώ είναι το ελαφρύ και από εδώ είναι το βαρύ. Εγώ βέβαια πάντα δίνω στους επισκέπτες στη το μέση. Ανάμεικτο. Ναι, 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 ναι. Ίσως είναι καλύτερο. Εκτός, αλλά όποιος θέλει συγκεκριμένα και ζητάει. Το ένα γιατί είναι και το άλλο γιατί είναι. Το έχεις διαχωρίσει. Είναι εδώ η ταμπέλη της εδώ. Α, το γράφει. Α, γράφει ακριβώς τα στοιχεία. Ναι, από τη μια και από την άλλη πηγή, ναι, ναι. Από εδώ δηλαδή, από την αριστερή πλευρά είναι αυτό. Πολυλιθιάσεις, εκζέματα, ρευματισμοί, δυσφυλιότητες, νεφρολιθιάσεις. Ναι, και από την άλλη. Υπατοχολικές ανεπάρκειες, αρθριτικές εκδηλώσεις, δυσπεψίες, νεφρολιθιάσεις. Μπράβο. Και εδώ είναι, αυτό εδώ έβγαζε νερό ή... Όχι. Εδώ βλέπετε την υδρία. Είναι η άλλη μυρίδα η οποία καλωσορίζει τους επισκέπτες. Είναι το έμβλημα του Λουτρακίου. Η μετάφραση της αρχαίας επιγραφής στα ελληνικά «Μητέρα γη με αυτό το νερό θεραπεύεις». Η λέξη «Άτε» είναι μια από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις η οποία διαβάζεται το ίδιο και ανάποδα, η «Άτε». Και εδώ είναι ο Στέφανος Ξενόπουλος, ο οποίος ήταν καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ζακύνθιος, μαζί με τους μαθητές του Δελιβοριά, Εμμανουηλίδη, Κανουτά, φιλοτέχνησαν το χώρο 1935-1936. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και είσαι χρήσιμη, γιατί όλα αυτά είναι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να μεταδίδονται. Και βλέπω ότι έχεις έρωτα γι' αυτό. Δηλαδή, έχω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.